Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αυριανό, φυσικά και το μεθαυριανό. Εγώ θέλω, μια που κάνουμε αυτή την προεργασία τώρα, πριν μιλήσει ο εκπρόσωπος του Κινάλ, να υπογραμμίσω και να εφιστήσω την προσοχή της Επιτροπής μας σε μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά μας, ειδικά για μας εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Και έχει να κάνει με κάτι που γράφτηκε, αλλά δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα στον τύπο, επ' ευκαιρίας της επίσκεψης του Μπομ Μενέντες πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα και χθες των δύο εκλεκτών Αμερικανών γερουσιαστών. Επίκειται, κύριοι συνάδελφοι, να ψηφιστεί εντός του Οκτωβρίου από το Αμερικανικό Κογκρέσο, έχει περάσει από τις Επιτροπές, μια νέα νομοθεσία η οποία θα υπογραφεί στη συνέχεια από τον Τζο Μπάιντεν και θα καταστεί νόμος του Αμερικανικού κράτους, για την ελληνοαμερικανική σχέση, η οποία προβλέπει για πρώτη φορά ειδική κοινοβουλευτική διπλωματία μεταξύ του Αμερικανικού Κογκρέσου και της Βουλής των Ελλήνων. Είναι κάτι που οι Αμερικάνοι, για όσους γνωρίζουν, δεν συνηθίζουν. Δεν συνηθίζεται στο Αμερικανικό Κογκρέσο αυτού του τύπου η διμερής διπλωματία με βουλές και εθνοσυνελεύσεις άλλων κρατών. Έχει να κάνει και, πώς να το πούμε, και με μια αφιψηλού, να πούμε, διάθεση και προδιάθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου, για όσους καταλαβαίνουν πώς είναι το πολιτιακό της Αμερικής. Κάνουν αυτή την εξαίρεση. Οι γνώστες κατανοούν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά τιμητική και μεγάλη ευκαιρία για τη δικιά μας την Επιτροπή να καλλιεργήσει αυτή τη σχέση, την διπλωματική, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο με τους Αμερικάνους γερουσιαστές και τους βουλευτές, στο πλαίσιο της σύσφιξης και αναβάθμισης έτσι περαιτέρω της ελληνοαμερικανικής σχέσης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει καταρχάς το Προεδρείο να πάρει την πρωτοβουλία και στη συνέχεια συνολικά η Επιτροπή να εκμεταλλευτεί από την αρχή, από τον Νοέμβριο δηλαδή, αυτή τη μοναδική ευκαιρία που θα έχουμε της θεσμοποιημένης πια και εγκεκριμένης ως νόμος του Αμερικανικού κράτους ειδικό φόρουμ διακοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω ως μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη. Να ξέρετε, απλώς έτσι και ενημερώνω